Καλησπέρα από το abola.gr. Βρισκόμαστε στο γήπεδο του Ελληνικού. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ της Νέας Μήνης και της Ελευθερούπολης κρίθηκε 3-2 υπέρ της ομάδας της Νέας Μήνης. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας Ελευθερούπολης, κύριο Πέτρο Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Ήταν ένα αποτέλεσμα που σίγουρα πονάει και μια ήττα η οποία πονάει. Νομίζω ότι δεν διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι. Δύο φορές προηγηθήκαμε. Έγινε το 2-2 από μια αδράνεια μαζί με μια αμφισβητούμενη φάση που θέλω να την ξαναδώ στο βίντεο. Και δεν αξιοποιήσαμε κάποιες ευκαιρίες ώστε να μπορέσουμε να φύγουμε νικητές. Στο τέλος πάντα, όταν γίνεται ροντέο το παιχνίδι και υπάρχει ρίσκο, μπορεί και να το φας. Εμείς δυστυχώς το φάγαμε. Είχατε κάποιο παράπονο από τη διαιτησία? Σίγουρα η ισοφάριση που έγινε ήταν μια πολύ αμφισβητούμενη φάση. Θέλω να την ξαναδώ, να παίζουν δύο μπάλες μέσα στο αγωνιστικό χώρο, κυρίως στο μισό το δικό μας. Αλλά είναι κάτι που θέλω να το δω, οπότε θα περιμένω το βίντεο. Ωραία. Σχετικά με την πορεία της ομάδας στις επόμενες αγωνιστικές, έχετε κάποια δύσκολα παιχνίδια, ντέρμπι, έχετε κάποιο... Σίγουρα είμαστε όλοι πικραμένοι, γιατί το ποδόσφαιρο που αποδίδουμε και αυτό που βγάζουμε στον αγωνιστικό χώρο δεν έχει μετουσιωθεί σε βαθμολογική πάνω ψηλά την ομάδα. Όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο. Κινημενόμαστε τελευταία παιχνίδια σε πολύ ψηλά στάνταρ απόδοσης. Δεν έρχονται ακόμα τα αποτελέσματα. Τα παιδιά ψήνονται, δεν τα παρατάμε και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσει ο πρώτος γύρος την επόμενη αγωνιστική. Αντιμετωπίζετε κάποιους τραυματισμούς, λείπουν κάποια παιδιά από το... Νομίζω όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν. Δεν θέλω να βρίσκω τέτοιες δικαιολογίες. Έχουμε 25 παιδιά που μπορεί ο καθένας να αντικαταστήσει επάξια αυτών που λείπουν. Εμείς στο Άμπολα μας αρέσει να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι ήταν ένας καλός αγώνας, είχε αρκετές ευκαιρίες, πλούσιο σκορ. Ευχόμαστε καλή δύναμη στην ομάδα σας και να βλέπουμε πάντοτε σωστό καλό ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.